για 4 μήνες. Ωραία, αυτό το δώσαμε. Τι κερδίσαμε? Κερδίσαμε τη συμφωνία ότι εμείς για πρώτη φορά γινόμαστε συγγραφείς του μέλλοντός μας. Αυτό το κείμενο εδώ μιλάει για ανθρωπιστική κρίση. Ναι. Ξέρετε ότι, και το λέω σε όλους και στους τεχνικούς που μας ακούνε, σε αυτό το δωμάτιο που εσείς οι τηλεθεατές δεν τους βλέπουν. Ξέρετε ότι όταν πρώτη φορά ανέφερα στο Eurogroup τη λέξη humanitarian crisis, την έκφραση, ανθρωπιστική κρίση, γυρίσαν και με καταδίκασαν συλλήφθην ότι πολιτικοποιώ τη συζήτηση. Γιατί χρησιμοποίησα τον όρο ανθρωπιστική κρίση. Τους είπα ότι εγώ βρίσκομαι εδώ επειδή υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που πεινάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται ότι θα πεινάσουν. Υπάρχουν σπίτια τα οποία δεν έχουν ρεύμα, τα παιδιά κάνουν τα μαθήματα. Που δεν έχουν ούτε ένα εργαζόμενο. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ζητήματα. Με κεριά. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο εξηγεί γιατί είμαι εδώ, τους εξήγησα, και γιατί επιμένω ότι το πρόγραμμα το οποίο εσείς λέτε ότι τρέχει δεν μπορεί να τρέχει πλέον. Οπότε το γεγονός ότι σε αυτή τη συμφωνία θα δεις ότι το τελευταίο κεφάλαιο αφορά εδάφιο, αφορά την ανθρωπιστική κρίση. Είναι μια τεράστια επιτυχία. Πώς με αίμα το κάλαμε. Πώς θα γίνει, πες μου αλήθεια, πώς θα γίνει. Όταν υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο, το οποίο λέει όχι στις μονομερείς αποφάσεις. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποφασίζει από μόνη της. Okay. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε την έγκριση των θεσμών. Τρόικα τη λέγαμε, θεσμούς τη λέμε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, δεν είναι υπάλληλοι τη Τρόικα στα γραφεία σου. Έχει μεγάλη φύγει. Έχει μεγάλη και το χαίρομαι. Δεν και το θα φώναζα. Έρθουν εδώ να μας ελέγχουν. Ξανά. Ωραία. Αλλά δεν θα μπορείς σαν μια συμμορία τεχνοκρατών, οι οποίοι δεν είναι καν εξουσιοδοτημένοι να συζητάνε την οικονομική βάση αυτών των προγραμμάτων. Είπες προηγουμένως ότι δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ σε μια σειρά από υπηρεσίες και προϊόντα. Ακριβώς. Είπες κάπου θα βρεις και θα βρεις και τα χρήματα. Αυτό πρέπει να περάσει όμως από την έγκριση των θεσμών. Δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κομισιόν, αλλά και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όχι. Δεν έχουμε πει κάτι τέτοιο εκεί. Δεν θα έχει την έγκριση. Έχουμε πει. Διάβασε το ξανά. Λέει, δεν θα γίνονται μονομερείς ενέργειες, ναι, οι οποίες δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα δημοσιονομικά του κράτους, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στις πιθανότητες ανάκαμψης της οικονομίας. Δηλαδή, ότι είναι να εισπράξεις, λες ότι δεν θέλω την άδεια εγώ. Ό,τι έχω, αν είναι να εισπράξω, δεν θέλω την άδεια. Αν δεν υπάρχει αντίκτυπος αρνητικός στο τραπεζικό σύστημα και αν δεν υπάρχει αντίκτυπος στην ανάκαμψη. Οπότε, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις που θα κάνουμε για τα ληξιπρόθεσμα. Τις οποίες τις σκεφτόμαστε ακόμα. Την αλλάξατε κι αυτή. Καλά κάνουμε. Έτσι βάλατε εισοδηματικά κριτήρια και καλά κάνετε να βάλετε εισοδηματικά κριτήρια. Ό,τι αλλαγές γίνονται, Γιώργο, είναι προς το καλύτερο. Έτσι. Και θα κάνουμε κι άλλες μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα δεις. Οι οποίες θα είναι ακόμα πιο θετικές. Γιατί από την ένα μεριά, ξέρεις, δεν θέλουμε να κάνουμε τον φορολογούμενο ο οποίος πλήρωσε, κατέβαλε τους φόρους του έγκαιρα να νιώθει ότι είναι ανόητος και να νιώθει ότι τον πιάσαμε κρόιδο. Αυτό είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο από τη μία μεριά να λύσουμε το πρόβλημα αυτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, που έχουν κάποια ποσά να μας δώσουν, αλλά δεν έχουν όλα τα ποσά. Από τους άλλους, και αυτός ο οποίος είναι πίσω από την κάμερα, είχε, δεν είχε, φρόντισε να πληρώσει και λέει: εγώ δεν πρέπει να έχω μια αντιμετώπιση. Ακριβώς. Από το. Δηλαδή, πρέπει να τον επιβραβεύσουμε κιόλας. Έχετε έτοιμο σχέδιο. Γι' αυτό σου λέω: μέσα στο Σαββατοκύριακο θα το έχουμε τελειώσει. Και πολύ σύντομα θα το καταθέσουμε. Αλλά τι θέλω να πω. Αυτό το κείμενο γράφτηκε με ένα στόχο. Το τέλος του μνημονίου. Γιατί αυτό το κείμενο τι μας έδωσε. Και είναι μοναδικό αυτό. Ξέρετε ότι έρχονται άλλοι υπουργοί οικονομικών οι οποίοι μίλησαν εναντίον μας μέσα στο Eurogroup. Και στο περιθώριο έρχονται και σου λένε μπράβο, είναι απίστευτο αυτό που κατάφερες. Το θυμάσαι τι είχε πει για το τέλος. Και θα το χρησιμοποιήσουμε και εμείς για τη χώρα μας. Το θυμάσαι τι είχε πει. Το πιστεύεις αυτό. Βεβαίως. Εγώ πολλά από αυτά λέω ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να ασκήσω και δερμήτατη κριτική. Να ασκήσεις. Για ποιο λόγο? Θυμάμαι το ΣΥΡΙΖΑ να έχει πει όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ότι με ένα νόμο θα καταργήσει το μνημόνιο. Μάλιστα είχε κάνει και σχετική πρόταση, η οποία και υπερψηφίστηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ στην αρμόδια επιτροπή, δεν ήρθε στην Ολομέλεια για ψήφιση. Το ΚΚΕ κατέθεσε πρόταση για κατάργηση του μνημονίου και των μνημονιακών νόμων. Έτσι. Θα το ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιώργο, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Σε μια πραγματική δημοκρατία και μια πραγματικά δημοκρατική Ευρώπη, αυτά τα μνημόνια τα οποία πέρασαν, και εγώ τώρα έχω την πλήρη πρόσβαση σε αυτά τα κείμενα. Και παρόλο ότι. Σε τι μάει αυτό? Γιατί κάποιοι νομίζω ότι τα ξέρανε. Κάποιοι άλλοι τα υπογράψαν και δεν τα ξέρανε. Εγώ ήξερα ότι δεν τα ήξερα, γιατί δεν είχαν εμφανιστεί κιόλας. Τώρα μόνο που είμαι εδώ και δεν μπορούν να μου τα δείξουν όταν τα ζητάω. Προσπαθούν, έτσι. Προσπαθούν. Αλλά τα βρίσκουμε. Είναι
ένα απαράδεκτο συνοθήλευμα νομικών παρατυπιών, για να μην πω παρανομιών, που έχουν περάσει πάνω στην πλάτη του μνημονίου. Είναι απαράδεκτο. Πραγματικά λοιπόν συμφωνώ και με τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε μια πραγματική δημοκρατία, έπρεπε να μπορείς να περάσεις ένα νόμο να το καταργήσεις αυτό το πράγμα, στη βάση του ότι οι ίδιοι αυτοί που τα παίρναγαν γνώριζαν ότι παρανομούσαν, και γι' αυτό πρέπει να δεις μια σειρά από γνωμοδοτήσεις που προσέθεταν σε αυτά τα οποία ξέρανε ότι είναι παράτυπα, για να μην πω παράνομα, μόνο και μόνο για να δικαιολογηθούν. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν ζούμε σε μια πραγματική ευρωπαϊκή δημοκρατία. Εάν δεις τον τρόπο που λειτουργεί το Eurogroup, θα καταλάβεις ότι είναι και αναποτελεσματικός και δεν συνάδει καθόλου με το ιδεώδες του Κωνσταντίνου Καραμαλή όταν μας έβαζε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη των λαών και των δημοκρατιών. Δεν υπάρχει καν συζήτηση. Αυτό που σου είπα πριν ισχύει. Δεν κάνουμε συζήτηση. Είμαστε στην Ευρώπη των δανειστών ή στη γερμανική Ευρώπη? Κοίταξε, βρισκόμαστε σε μια Ευρώπη η οποία έχει αυτοϋπονομευθεί, δυστυχώς. Βλέπεις ότι ακόμα και η Κομισιόν, η οποία είναι η κυβέρνηση της Ευρώπης, έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή θα έπρεπε να είναι, τελεί υπό ένα καθεστώς δέσμευσης απέναντι στο Eurogroup, το οποίο, να σου θυμίσω, δεν υπάρχει. Θεσμικά δεν υπάρχει το Eurogroup. Δεν είναι λάθος να το συνειδητοποιείτε τώρα όμως? Όχι, δεν είναι καθόλου. Εσύ μπορεί να το ήξερες. Εσύ το ήξερες και το φώναζες. Κάποιοι άλλοι από το ΣΥΡΙΖΑ όμως, ακόμα και ο πρόεδρος του και σημερινός πρωθυπουργός, έλεγε ότι θα αλλάξουμε τους συσχετισμούς στην Ευρώπη. Αυτό θα αλλάξουμε, θα δημιουργήσουμε όρους κινήματος στην Ευρώπη. Αυτό δεν κάνουμε τώρα. Δεν το βλέπω τώρα στην αρχή. Θέλω να σα δώσω ένα παράδειγμα. Μόνο στην Ισπανία είναι. Θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τώρα δεν μιλάμε πολιτικάτικα. Θα μιλήσω ανθρώπινα. Ήταν Φραγκφούρτη και Βερολίνο. Στη Φραγκφούρτη πήγαινα για το Βερολίνο. Και ξέρεις, εκεί δεν με αφήνουν να κυκλοφορώ όπως κυκλοφορώ εδώ ελεύθερος. Εκεί είχα πέντε της μυστικής αστυνομίας. Γιατί τώρα δεν έχεις να σε φυλάνε στο δρόμο? Δεν έχω, και άμα χρειαστεί να έχω θα παραιτηθώ. Αλλά ας πάμε πίσω στη Φραγκφούρτη. Στη Φραγκφούρτη δεν έχεις δικαίωμα. Υπουργός, ξεϋπουργός, ό,τι και να τους πεις, έρχονται πέντε και σε πηγαίνουν, έτσι. Και αυτή είναι μυστική αστυνομία, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Η CIA της Γερμανίας. Ξέρει, αποτελεσματική. Ευγενέστατη και με πηγαίνανε παντού. Κάποια στιγμή, λίγο πριν πάω στο αεροπλάνο, ζήτησα να πάω στο τουαλέτα. Και έπρεπε να έρθει ένας μαζί μου. Άντρας ή γυναίκα? Άντρας. Άντρας. Όλοι άντρες. Έρχεται μαζί μου λοιπόν στο τουαλέτα και με περίμενε και βγαίνοντας. Μέσα στην τουαλέτα? Λίγο πιο δίπλα. Αλλά κοντά. Κοντά. Παρά ήταν κοντά σε σχέση με αυτό που θα προετοιμούσα. Και βγαίνοντας, πηγαίναμε για να πάρω το αεροπλάνο τώρα να πάω στο Βερολίνο, μου λέει: θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό που κάνετε, γιατί η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει και για εμάς τους Γερμανούς. Ο μυστικός αστυνομικός. Αυτό λοιπόν που είπε ο Τσίπρας, ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει κινηματικά την Ευρώπη, όχι στη βάση του Βιέννη. Πολλά χρόνια όμως, θέλουμε χρόνια μπροστά μας. Εγώ νομίζω πως όχι. Γιατί ξέρεις κάτι, σκέψου ακόμα και το τέλος της Σοβιετίας. Πόσο γρήγορα ήρθε. Νομίζω ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη. Σκέψου κάτι απλό, Γιώργο, ότι πριν από την κρίση, το 80% των Ευρωπαίων δήλωναν ότι έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς από ό,τι στις δικές τους κυβερνήσεις. Για ρώτα σήμερα. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα κομμάτι.